Ο Σταύρος Ζαγκανάς ήταν ο μεγάλος νικητής στον 7ο Μαραθώνιο Κρήτης με χρόνο 2 ώρες 37 λεπτά και 23 δεύτερα. Δεύτερος τερμάτισε ο Μανώλης Σιφάκης με χρόνο 2.45.47 και τρίτος ο Νεκτάριος Οικονομάκης με 2.47.09. Στις γυναίκες, πρώτη η Μάνων με 3 ώρες 18 λεπτά και 57 δεύτερα, δεύτερη η Ειρήνη Πευκιανάκη με 3 ώρες 22 και 13 και τρίτη η Χάνα με 3 ώρες 23 λεπτά και 8 δεύτερα. Ρεκόρ αγώνα σε δύσκολες συνθήκες, σε μια δύσκολη διαδρομή, σε ένα καταπονημένο σώμα, γιατί έχω τρέξει ήδη ένα μαραθώνιο, ήδη έχω περάσει κορονοϊό πριν 10 μέρες, ήδη έχω θέμα με το γονατό μου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτό που έκανα. Ελπίζω του χρόνου να είμαι καλύτερα και να κάνω και κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είναι και πρώτη θέση. Δεν έχω πάρει ποτέ πρώτη θέση μέσα στο μέρος μου τα Χανιά. Και είναι πραγματικά κάτι ιδιαίτερα αξιόλογο και φέτος το ήθελα πρώτη με τραυματισμένος για να το χαρίσω και βασικά να το αφιερώσω στο γιο μου που μόλις έχει γεννηθεί. Του χρόνου θα είμαστε πάλι εδώ πέρα να τρέξουμε να συμβάλλουμε κι εμείς σε αυτή τη διοργάνωση, να τη μεγαλώσουμε, να τη γιγαντώσουμε. Πιστεύω ότι η Κρήτη σηκώνει άλλες 3 τέτοιες διοργανώσεις το χρόνο. Φανταστείτε, στην Κύπρο έχει 4 μεγάλες πόλεις και διοργανώνουν 4 μεγάλους μαραθωνίους το χρόνο. Στην ελεύθερη Κύπρο έχει σκλαβωμένη. Οπότε ο πληθυσμός πάνω κάτω είναι ο ίδιος και η έκταση που καταλαμβάνει το νησί της ελεύθερης Κύπρου είναι μπορεί και μικρότερο από την Κρήτη. Οπότε η Κρήτη έχει περιθώριο να κάνει και άλλους μαραθωνίους, άμα θένε. 3, 2, 1. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία σε όλους. Η μεγάλη αυτή γιορτή του αθλητισμού χωρίστηκε σε 4 κατηγορίες: τον μαραθώνιο δρόμο με 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα, με αφετηρία την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης και τερματισμό του Εθνικού Στάδιο Χανίων, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, τον αγώνα δρόμου 10 χιλιόμετρων αφιερωμένο στον Σμιναγό Κώστα Ηλιάκη και τον αγώνα δρόμου των 5 χιλιόμετρων αφιερωμένο στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Επίσης υπήρξε αγώνας 2,5 χιλιόμετρων αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη. Στον 7ο Μαραθώνιο Κρήτης, οι διαδρομές όλων των αγωνισμάτων είχαν διαμορφωθεί τόσο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δρομέων, όσο και για τη μεγαλύτερη ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων της περιφέρειας και της πόλης των Χανίων.